Ουρανός της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη. Καθώς η ζέστη όλο και μεγαλώνει, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, τόσο και δυσκολευόμεθα, αλλά και αισθανόμεθα συνάμα τον ερχομό του καλοκαιριού. Μπήκαμε και από προχθές και τυπικά και έτσι ευχόμεθα καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές για όσοι θα φύγουν, καλά να περάσουν και όσοι μείνουμε εδώ, καλή δύναμη και προπαντός καλό καλοκαίρι στην ψυχή μας, στην πατρίδα μας και στην οικουμένη ολόκληρη και ανάπαυση στις ψυχές των διακοιμημένων αδελφών μας. Παρακαλούσε κάποτε μια ψυχή που είχε ένα πρόβλημα μεγάλο τους Αγίους της Εκκλησίας. Είχε στο δωματιό της αμέτρητες εικόνες, όπως και σήμερα αρκετοί. Και πολύ καλό είναι, αρκεί να μην παραγίνεται και να μην ενοχλεί τους άλλους. Και παρακαλούσε λοιπόν έναν έναν τους Αγίους, τον οποίον είχε τα εικονίσματα στο ταπεινό κελάκι και φτωχικό σπιτάκι της. Και εκεί τι βλέπει, ήρθε σε έκσταση και τι βλέπει. Καθώς παρακαλούσε τον κάθε Άγιο, τον έβλεπε ολόκληρο και ολόσωμο και ζωντανό να βγαίνει από την εικόνα. Και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος και γέμισε το σπιτάκι Αγίους και σάστησε και τάχασε και μόλις πρόφτασε να πει «Καλά, τι θέλετε εδώ, γιατί ήρθατε, γιατί βγήκατε, δεν αντέχω από τη χαρά μου και από την τρομάρα μου». Μα λέει, ανέλαβε κάποιος να μιλήσει, «Μας παρεκάλεσες να οικετεύσουμε». Και πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτό που μας παρεκάλεσες. Και φανήκαμε για να ικανοποιήσουμε και δικαιώσουμε και την πίστη και την αγάπη που μας έχεις. Και να σε ευχαριστήσουμε για τις εικόνες που μας έχεις, το καντιλάκι, το λιβανάκι και προπαντού για τις προσευχές που κάνεις συχνά πυκνά μπροστά μας και εξαφανίστηκαν. Είμαστε εν τες λαμπρότηση των Αγίων και περικείμεθα από νέφος μαρτύρων και Αγίων, περιβαλλόμεθα από τους Αγίους πάντες, από όλους τους Αγίους της Εκκλησίας και εξαιρέτως από την κυρά μας την Παναγιά, της οποίας πριν λίγο κάναμε την τόσο όμορφη κοινή και κατανυκτική παράκληση, που είναι η ίδια της η αγκαλιά, που δέχεται τα αιτήματά μας, τις παρακλήσεις μας, τους πόνους μας, τις χαρές μας και τα μετουσιώνει σε προσευχή και τα φέρνει κοντά στον ουράνιο θρόνο, στον Υιό και Θεό της, στην Αγία μας Τριάδα. Προχθές γιορτάσαμε των Αγίων πάντων την εορτή. Την είχαν γιορτάσει και στην Κωνσταντινούπολη. Στα 1353 είχε πέσει 27 Μαΐου. Και την Τρίτη, μετά τις 27 Μαΐου και αφού τελείωσε το Πεντηκοστάριο, έπεσε η Βασιλεύουσα. Έπεσε η Βασιλεύουσα γεωγραφικά. Έπεσε η Βασιλεύουσα τυπικά. Έπεσε η Βασιλεύουσα ιστορικά και εξωτερικά. Όμως όλη η δόξα της, όλο το μεγαλείο της 1123 χρόνια και 18 ημέρες μεταφέρθηκε στον ουρανό, στη Θεία Βασιλεία μεταφέρθηκε όλο αυτό το μεγαλείο, στην άλλη πλάση, στην ποθινή μας πατρίδα, εκεί όπου οι Άγιοι πάντες και οι μάρτυρες και η Παναγιά
και ο Μέγας Πρόδρομος και οι Αρχάγγελοι και όλα τα τάγματα κυκλώνουν τον ουράνιο θρόνο, το θρόνο του εσφαγμένου αρνίου, και κάτω από εκεί τον παρακαλούν και για μας τους επηγείς αδελφούς των, τους αγωνιζομένους και τους ερχομένους εκ της λήψεως της μεγάλης, και ακόμη οικετεύουν το Χριστό μας, τον μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, τον μόνο αδικημένο, τον παρακαλούν, τι λέτε, να λάβει εκδίκηση για τα αδικοχημένα αίματά των. Πονάει η αδικία και τους Αγίους και την Παναγιά και το θεάνθρωπο και φιλάνθρωπο Χριστό μας. Γι' αυτό τον αδικούμεθα, ας προσπαθούμε όσο μπορούμε να αφήνουμε στα χέρια εκείνου του Χριστού μας, του μόνου αδικηθέντος, την αδικία που μας γίνεται, και εκείνος θα κανονίσει, γιατί το άδικο δεν ευλογείται. Και λέει κάπου ο Χριστός, εγώ Κύριος εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω. Κι αν εμείς λάβουμε το δίκιο μας, θα είναι μικρό, θα είναι μικρή απολαβή. Αν αφήσουμε τον Κύριο μας το ανταποδώσει, θα είναι θεϊκή η απολαβή. Αλλά ποιος κάνει υπομονή, και ποιος είναι εύκολο να αντέξει. Αυτή είναι η υπομονή των Αγίων, οι οποίοι οι Άγιοι και οι μάρτες και οι όσοι και οι ασκητές και οι νεομάρτυρες και οι άγνωστοι Άγιοι μάρτυρες, που είναι οι περισσότεροι και πολυπληθέστεροι, είχαν μάθει από τον Χριστό, το δάσκαλό τους, το μεγάλο μάθημα και το μεγάλο μυστικό της υπομονής. Εκείνος είπε, ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσεται, και αυτός είναι ο Θεός της υπομονής και πάσης παρακλήσεως. Και αυτός έβαλε στα στόματα των Αποστολικών Πατέρων του Αγίου εδώ Πολυκάρπου Σμύρνης, ο οποίος συνιστούσε στους μαθητάς και χριστιανούς της εποχής του να κάνουν όλην την υπομονή. Και ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός έχει γράψει στους Ελεύθερους Πολιορκισμένους, και αν διαβάζουμε ποιηση τέτοια υπερούσια ποιηση, πως η υπομονή είναι μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα υπομονή. Κλείει θησαυρούς και κίνη που μας την έπεψε, μας την έστειλε ο Θεός. Γιατί στις ημέρες μας συμβαίνουν τόσα παράτερα, τόσα παράδοξα, τόση τρέλα, τόση αδικία, τόσο κακό. Κυκλοφορεί στον δρόμο πια ανέσχυντο και απειλή. Και ο Αντίχριστος και τα όργανα του απειλούν την πλάση, απειλούν την Εκκλησιά, απειλούν τάχα και το Θεάνθρωπο αν τον μπορούν. Και γι' αυτό εμείς οι ταπεινοί και λαγωοί και αμαρτωλοί και ένοχοι, καταλαμβανόμεθα από φόβο, από θλίψη, από πόνο, από τρομάρα, και έρχεται στιγμή που κουράζεται η ψυχή μας και δεν μας κάνει αίσθηση τίποτα, και δεν θέλουμε να ζήσουμε και δεν θέλουμε να υπάρξουμε, γιατί το κακό κουράζει. Γι' αυτό και ο κακός ονομάζεται πονηρός. Πονέω, πονός, μην κουράζουμε. Πονηρός ίσον κουραστικός. Μας κουράζει, μας δυσκολεύει. Εμείς όμως έχουμε την αγκαλιά του Χριστού και την ποδιά της Παναγιάς. Έχουμε τους Αγίους και τους Αγγέλους. Έχουμε τους δικαίους αποθαμένους μας, τα πνεύματα και τις ψυχές τους. Έχουμε μεγάλη απαντοχή, μεγάλη ελπίδα και μεγάλο και ακύμαντο λιμάνι, την Αγία μας Εκκλησία. Τα νησιά αυτά του Θεού μέσα στη θάλασσα του Βίου, όπως λέει κάποιος αποστολικός συγγραφεύς του Δευτέρου Μεταχριστιανικού αιώνος, είναι νησιά, νησιά του Θεού, οάσεις του Κυρίου, οι εκκλησίες μας μέσα στη θάλασσα του Βίου αλλά και στην έρημο της ζωής. Γι' αυτό και τρέχομαι
σαν διψασμένα ελάφια στα νερά της Εκκλησίας, στο αθάνατο νερό του Αγίου Πνεύματος, στη χάρη των μυστηρίων, στη δύναμη της προσευχής, στην ατμόσφαιρα του Ιερού Ναού, τη γαλήνια και ιερά. Ερχόμαστε απ' έξω φουρτουνιασμένοι, κουρασμένοι, διψασμένοι. Κουβαλάμε μέσα στην Εκκλησία ακόμη τη συχνότητα του κόσμου, την αντάρα και το χαμό. Και σιγά σιγά όμως, με τη Θεία Χάρη, αυτό μετασχηματίζεται σε γαλήνη, σε χαρά, σε ειρήνη και σε αναπαμό. Γι' αυτό και ο Αντίδικος και τα όργανά του χτυπούν την Αγία Εκκλησία. Το αθάνατο όμως στόμα του Χριστού μας είπε ότι «Και πύλε άδου ου κατησχίσου συναυτής». Οι πύλες του άδου δια του θανάτου, του σταυρικού θανάτου, πήραν μέσα τους τον αθάνατο βασιλέα Χριστό. Ως νεκρόν τον ζώντα, όπως ψάλουν οι ύμνοι. Και εκεί, αντί να νικήσουν όπως εκαυχήθηκαν, ιτήθησαν και ο Άδης και ο θάνατος και ο Σατανάς. Λαιλατήθηκαν, τους πήρε ο Χριστός τα λάφυρα, τους απαιώνος κοιμηθέντα σε πελπίδια αναστάσεω ζωή αιωνίου, τους πήρε και τους έφερε πάνω μαζί του και τους πήρε κοντά του. Αυτή είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Και αφού ενίκησε ο Χριστός στις πύλες του Άδου, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, νικάει και το σώμα του, που είναι η ίδια μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και πόσες πόρτες του Άδη από τότε που εκείνος ανέστη εκ νεκρών δεν άνοιξαν να καταπιούν και να εξαφανίσουν την Αγία του Εκκλησία και δεν μπόρεσαν. Η Εκκλησία πολεμουμένη νικά και λαμπροτέρα καθίσταται. Ποιος τα έβαλε με την Εκκλησία και νίκησε? Κανείς. Γιατί ο αρχηγός της, το εσφαγμένων αρνίων, είναι αήττητος, είναι αχτύπητος, είναι μοναδικός. Πολέμησε, παλικαρίσε επάνω στο σταυρό και νίκησε και το θάνατο και τον Άδη και την αμαρτία και τον διάβολο. Γι' αυτό είχε πει λίγο πριν το θείον πάθος του ότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσεται έξω. Θα τον ξοπετάξω, θα τον νικήσω. Και τον ενίκησε και τον εσκύλευσε. Και το ξέρει αυτό ο αρχέ κακός και τα όργανά του. Και παρά τα αυτά μας κάνει εντύπωση πως επιμένει να πολεμά και το θείον βρέφος, το εσφαγμένον αρνίον, το αναστάντα εκ νεκρών Χριστό μας, τον αρχηγόν της σωτηρίας ημών και τους δικούς του, θέλοντας να καταστρέψει κάθε ωραίο και υπέροχο και ουράνιο, ο μισόκαλος και υποχθόνιος εκείνος δράκοντας. Είμαστε λοιπόν με την Εκκλησία στο μαζί, με το Χριστό μας, με την Παναγιά μας, με τους Αγίους, με τους Αγγέλους, με τους αποθαμένους μας, με τους ζώντας όλους. Γι' αυτό και μας λέει η Εκκλησία τι να κάνουμε. Κάθε φορά που λειτουργούμε ή κάνουμε ακολουθία εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Να παραθέτουμε στο Χριστό και Θεό και να αναθέτουμε και σε Εκείνον. Διάβαζα προχθές και μου έκανε εντύπωση, το έχω πει και άλλη φορά, το ανάθεμα που λέει η Εκκλησία δεν είναι κατάρα. Αλλά τι, αν κάποιος είναι πολύ δυσκολεμένος, αν κάποιος πολεμά πολύ την Εκκλησία, αν κάποιος μας αντιμάχεται κέρια, εμείς τι κάνουμε πια αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο? Το αναθέτουμε στον Κύριο. Πώς λέμε την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη? Το ίδιο και το ανάθεμα. Από το ανατίθιμη. Σ' αφήνω στο Θεό που λέγανε οι παλαιοί. Σ' αφήνω στο Θεό. Σ' αφήνω στο Θεό. Και ο Θεός ουμικτηρίζεται. Δεν ξεγελιέται. Δεν κοροϊδεύεται. Και είναι και πυρ κατά αναλύσκων.
αυτόν το ανάθεμα. Σε αφήνω στο Θεό. Δεν υπάρχει καλύτερο άφημα από αυτό, καλύτερη ανάθεση από αυτήν, καλύτερος τρόπος μεταχειρίσεως και συμπεριφοράς του συνανθρώπου του δυσκολεμένου. Και αυτό τι είναι? Μέγιστη αγάπη. Για το κάτω κάτω, εμείς οι άνθρωποι, ακόμη και φορείς της ιεροσύνης, ένεκα των αμαρτιών μας, όχι ένεκα δυναμίας της ιεροσύνης, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε αποτελεσματικά κάποιους ανθρώπους που είναι τόσο δύσκολα, όσο ο Θεός ξέρει και εκείνοι λιγάκι γνωρίζουν. Και όταν τι κάνει η Εκκλησία, τους αναθέτει στον Κύριο. Ο Άγιος Αυγουστίνος δεν ήταν μια περίπτωση δύσκολη για την Αγία Εκκλησία και με αιρετικές αποκλίσεις και με βίον ουχή ηθικών και με τόσα άλλα, και τον άφησαν οι πατέρες και οι χριστιανοί στο Θεό, τον ανέθεσαν στον Κύριο. Και ο Κύριος τι έκανε? Επειδή ο Αυγουστίνος το καλής προαιρέσεως και παρόλα τα λάθη και τις αποκλίσεις του, τι έκανε, τον εφώτισε. Αν οι πατέρες τον πολεμούσαν και οι χριστιανοί τον ηθοβολούσαν και ό,τι άλλο έκαναν, τι θα γινότανε? Τίποτα. Θα χάναμε ένα μεγάλο πατέρα της Εκκλησίας, έναν Άγιο, μια προσωπικότητα. Έτσι όμως, αφήνοντάς τον στο Θεό, βρήκε το δρόμο του. Και σήμερα βλέπουμε τόσα δεινά και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πώς να φερθούμε. Η Εκκλησία και οι πατέρες και οι Απόστολοι και οι Άγιοι πάντες μας δείχνουν το δρόμο. Τους αναθέτουμε στον Κύριο, αφού κάνουμε και εμείς ό,τι μπορούμε φυσικά και αφού προστατευτούμε όσο μπορούμε, διότι οι κακοί είναι επικίνδυνοι. Αγαπάμε την ανθρώπινη φύση όπως αγαπάμε και την άλλη φύση του Θεού, αλλά προσέχουμε και φυλαγόμεθα από τα ξεσπάσματά της. Αν ο άλλος είναι τρελός, αν ο άλλος είναι επικίνδυνος, αν ο άλλος είναι δυσκολεμένος, αν ο άλλος μπορεί να σου μεταγγίσει κακό και να σε διαστρέψει, φυλάξου, φύγε, προστατεύσου, προσεύχου, αμήνσου. Κάλεσε κι άλλους να σε προστατεύσουν και να σε βοηθήσουν. Γιατί στην Εκκλησία είμαστε στο μαζί, είμαστε στο εμείς. Και αδελφός που αδελφού βοηθούμενος, ως πόλης οχυρά και ισχυρά, λέει η Παλαιά Διαθήκη. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Και τώρα μας κύκλωσαν εδώ οι ξένοι και έχουμε τόσες δυσκολίες. Είδατε, λέμε καλημέρα στον γείτονα, καλημέρα στον Έλληνα, καλημέρα στον μαλακό και ήπιο άνθρωπο, έτσι και αν είναι ξένος. Γιατί? Έτσι συσπυρωνόμεθα, έτσι έχουμε ενότητα, έτσι έχουμε ομοψυχία. Διότι οι Έλληνες εσώθησαν στο διάβα τόσων αιώνων, ένεκα της πίστεώς των στο Θεό, και όταν είχαν ενότητα. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όταν ήταν ενωμένοι, έκαναν τόσα μεγάλα καλά και στους εαυτούς των και στην πατρίδα και στην οικουμένη. Άλλωστε είναι τη ενότητη η ισχύς. Η δύναμη και η κρατέωσης είναι στην ενότητα. Και γι' αυτό τώρα κοιτάζουμε, πως μου λένε και διάφορα παιδιά που δουλεύουν στα φανάρια, οι Έλληνες προτιμούν πια τους Έλληνες που κάθονται στα φανάρια να βγάλουν ψωμάκι. Γιατί φτωχαίνουμε σιγά σιγά, δεν πειράζει. Καλό να φταρθούμε και στα συγκαλά μας, είχαμε καβαλή και το καλάμι. Έλα εδώ εσύ που είσαι Έλληνας, πάρε ένα ευρώ ολόκληρο, πάρε δύο, πάρε πέντε, πάρε είκοσι να περάσεις. Πρώτα υποτιμούσαμε οι περισσότεροι και τους Έλληνες. Θεωρούσαμε παρακατιανούς. Αν δεν ήσαν της τάξεως και της αγάπης και της εκτιμήσεώς μας. Τώρα όμως αναγκαζόμεθα να συσπηρωθούμε, να εκτιμήσουμε τους Έλληνες. Γιατί να ξέρετε, και ο χειρότερος Έλληνας είναι ο καλύτερος από τους ξένους. Και ο Έλληνας έχει μέσα του ψυχή, έχει αγάπη, έχει αίσθημα. Και ας είναι ο γύφτος του Κωστή Παλαμά. Έχει φιλότιμο, έχει ομορφιά. Γιατί είναι ορθόδοξος. Είναι βαπτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Είναι τέκνο φωτόμορφων της Εκκλησίας. Μεταλαβαίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τα άλλα δόγματα και άλλες ομολογίες δεν μεταλαβαίνουν. Δεν έχουν αυτή χάρη. Οπότε εδώ είμαι προνομιούχη. Και ο Έλληνας μάλιστα είναι δοτικός. Τα δίνει όλα. Τώρα αυτό δεν κάνουμε εδώ πέρα. Ήρθαν ξένοι, το ένα, το άλλο, τα δίνουμε, τα δίνουμε, τα δίνουμε, τα δίνουμε. Και ο Χριστός τι κάνει? Μας δίνει.
Μας δίνει. Αυτό δεν σημαίνει θα αφήσουμε αφύλακτη την πατρίδα. Άλλο είναι αυτό. Μπέρδε θάρρος. Λοιπόν, την πατρίδα τη φυλάξουμε. Τον εαυτό μας το φυλάξουμε. Τα παιδιά μας τα φυλάξουμε. Γιατί θα λογοδοτήσουμε στους πεθαμένους μας. Σε αυτούς που έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Σε αυτούς που έκαμαν πολλούς κόπους και μόχθους να αφήσουν πίσω την Ελλάδα δυνατή και πνευματική και ένδοξη. Είτε αυτοί ήταν σε καιρό ειρήνης, είτε σε καιρό πολέμου. Πόσοι δεν εμόχθησαν για να μπουν θεμέλια σε αυτόν εδώ τον Άγιο και δοξασμένο και ηρωικό τόπο, σε αυτό το αλωνάκι που είναι και το Μεσολόγγι αλλά και ιεράς ολόκληρος. Και το λένε όπως και ο ποιητής μας, πως δεν έχουν δει άλλον τόπον ενδοξότερον από τούτο ταλωνάκι, το οποίο πολεμούν σήμερα θεοί και δαίμονες. Μου έλεγαν το μεσημέρι ότι είδαν στην τηλεόραση πως πήγαν διάφοροι λάτρεις του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, νεοπαγανιστές, στον Όλυμπο και έκαναν θυσία. Φορούσαν χλαμίδες και έκαναν θυσία, αφού πρώτα είχαν φάει τον κόρακα, είχαν πει τον αγλαίωρα και ήσαν του σκασμού. Να σηκωνόταν ο Σωκράτης, να σηκωνόταν ο Πλάτωνας, να σηκωνόταν ο Σοφοκλής, για να πω μερικούς εκ των πολλών γνωστών, γιατί άγνωστοι είναι απείρως περισσότεροι. Θα τους κυνηγούσαν οι αρχαίοι με αυτά τα οποία έκαμαν και μέσα από αυτά τα οποία έψαχναν και τελούσαν. Τι νομίζετε πως γύρευαν? Την προσδοκία των εθνών, το βασιλέα μας Χριστό, τον ερχόμενο Μεσσία και λυτρωτή του κόσμου. Τον έψαχναν μήπως τον ψηλαφίσουν και μήπως τον έβρουν. 17 κεφάλαιο Πράξεων, διαβάστε το. Μήπως τον ψηλαφίσουν και μήπως τον έβρουν. Τους έλειπε τόσο, τον ποθούσαν αφάνταστα, τον λαχταρούσαν κάθε ώρα και στιγμή και τον παρακαλούσαν και τον έλεγαν άλλον του Σωκράτη. Ο Σωκράτης έλεγε άλλον, η μη την άλλον επέμψει ο Θεός, και όσοι ασταστεί κάποιον άλλον ο Θεός, και εννοούσε τον λυτρωτή Χριστό. Θα σηκωνόντουσαν και θα τους μάλωναν. Εμείς με τα φαναράκια που είχαμε και με το σφορματικό λόγο και με τη χάρη της μαρτυρίας του Κυρίου, γιατί δεν αφήκε τον εαυτό του αμάρτυρο στους χρόνους της αγνίας ο Θεός, ερχόμαστε προς το ερχόμενον μέγα φως, που λέει ο Ισαΐας, προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και τον βρήκαμε. Μας επεσκέφθη στον Άδη και γέμισε η ψυχή μας φως και ζωή και ανάσταση και χαρά, και μας πήρε μαζί του, όπως έχει αναφέρει ο Θείος Πλάτων σε μια οπτασία, σε ένα όραμα. Μας πήρε μαζί του ο Θείος Λυτρωτής στον ουρανό. Θα τους έβαζαν μπροστά και τους έλεγαν: δεν τρέπεστε βρε Έλληνες, δεν τρέπεστε βρε. Εμείς με τα φαναράκια βρήκαμε το μέγα φως, και εσείς που έχετε αιώνες τώρα το μέγα φως στην Ελλάδα και στη γη, έρχεστε να βρείτε τι? Στο ψέμα και στην απάτη και στην πλάνη τη δική μας, να βρείτε την αλήθεια. Μα εμείς την πλάνη και το ψέμα τα αφήσαμε. Μα ο Χριστός έκαμε την πλάνη και το ψέμα μας αλήθεια, την αμαρτία μας χάρη, την άγνοιά μας φως γνώσεως και σωτηρίας και επιγνώσεως. Έτσι θα έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες. Γιατί ήταν λεβέντες εκείνοι. Όλο ψάχανε το Θεό. Όλα τα γραπτά μνημεία, τα αρχιτεκτονικά και τα υπόλοιπα μέσα δράσεώς των, αυτό κοινοποιούν, αυτό εκφράζουν και αυτό δηλώνουν, ότι έψαχναν το Θεό. Ιχνηρατούσαν το Θεό. Έψαχναν τα χνάρια, τα ίχνη του Θεού. Και ήρθε ο Κύριος. Και όταν πήγαν οι Έλληνες λίγο πριν το θείον πάθος του να δουν τον Ιησού στην Ιερουσαλήμ, εκείνος εχάρη και είπε: ελήγηθεν η ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, και να πέσει ο κόκκος του σίτου στη γη για να φέρει πολλήν καρπών. Και έφερε πολλήν καρπών ο σπόρος ο Χριστός ο Αναστάς εκ νεκρών, δια του Αγίου Πνεύματος εν τη Αγία Εκκλησία και υπό την σκέπη του Ουρανίου Πατρός. Έγιναν όλα τα έθνη χριστιανικά, εξαπέστειλε εις πάσαν την γην τους Αγίους Αποστόλους, και έφτασαν έως εσχάτου αυτής,
και κήρυξαν το θείον και ιερόν Ευαγγέλιον και έκαναν ένα έθνος όλη την ανθρωπότητα, το έθνος το Άγιον, το έθνος και γένος των Ορθοδόξων, το βασίλειον ιεράτευμα, των λαών εις περιποίησιν και τα λοιπά, όπως ωραία τα λέει ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική του επιστολή. Έκαναν μέγα έργο οι Απόστολοι και το Άγιον Πνεύμα, το Άγιον Πνεύμα εδανίστη από την ανθρωπότητα τη γλώσσα του Ευαγγελίου. Εδανίστη, προσέξτε, εδανίστη τη γλώσσα του Ευαγγελίου, που είναι η γλώσσα η ελληνική. Το Ευαγγέλιο στα ελληνικά δεν διαβάζουμε. Στα ελληνικά το Ευαγγέλιο. Όπου γης φιλοχριστιανικές ψυχές και αγαθοί Ισραηλίτε μαθαίνουν την αρχαία ελληνική κοινή για να μπορούν να διαβάζουν το Ευαγγέλιο από την πηγή, από το πρωτότυπο, από την ελληνική γλώσσα. Επήρε την ελληνική γλώσσα, δεν δώσαμε εμείς, τι να κάναμε εμείς. Είχαμε πέσει και εμείς κάτω και πεθαίναμε. Επήρε την ελληνική γλώσσα. Επήρε τους όρους ελληνικής φιλοσοφίας. Και με αυτά διατύπωσε τις ουράνιες αλήθειες, οι οποίες κυκλοφορούν μέχρι σήμερα κατεξοχήν στην ελληνική γλώσσα. Έχουν γίνει όμως και άπειρες μεταφράσεις και αυτό είναι μέγα ευτύχημα, γιατί ο κάθε λαός θέλει το Ευαγγέλιο στη γλώσσα του και πολύ καλός. Εμείς όμως είμαστε ευνοημένοι, είμαστε τιμημένοι από το Πνεύμα το Άγιο, από τον Παράκλητο τον Αγαθό, που έχουμε το Ευαγγέλιο, τη λειτουργία, τους ύμνους, τα πατερικά συγγράμματα, τους όρους, τα σύμβολα και τους κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων και άλλα πολλά στην αθάνατη γλώσσα μας, η οποία γλώσσα μας, μπαίνοντας στο Ευαγγέλιο και διακονώντας το Λόγο του Κυρίου, τι έγινε, ετελειοποιήθη. Ετελειοποιήθη. Η αρχαία ελληνική γλώσσα, ακόμη και του Πλάτωνος και του Δημοσθένους, υστερεί. Υστερεί κατά πολύ με τη γλώσσα του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Ιωάννου του Χρυσοστόμου και των άλλων πατέρων, αλλά και με τη γλώσσα των λειτουργικών κειμένων. Υστερεί κατά πολύ, γιατί εκείνη ήταν φορέας του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, του αναζητητικού πνεύματος, που ζητούσε την αλήθεια και το φως και τη ζωή. Ετούτη όμως η εκκλησιαστική ελληνική είναι φορέας του Αγίου Πνεύματος. Η διαφορά τεραστία, εκ διαμέτρου αντίθετη και υπέροχη. Όμως στα σχολεία μας, όταν ελευθερώθηκε το μικρό κομμάτι της πατρίδος μας, αντί να βάλουν ως αρχαία ελληνικά το Ευαγγέλιο πρωτίστως και τους πατέρες της Εκκλησίας και τους ύμνους, έβαλαν τα αρχαία ελληνικά κείμενα. Καλά, αλλά είναι μόνο ένα φαναράκι. Και τα έβαλα σκοπίμως, για να μην έχουμε εμείς διεκδικήσεις απέναντι στο Βυζάντιο. Γιατί κατέρεε η Οθωμανική Αυτοκρατορία με το γνωστό ανατολικό ζήτημα και σου λέει, κάτσε να σας βάλουμε εσάς τους αρχαίους Έλληνες, να σας πούμε ότι είστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, να χαίρεστε γι' αυτό και να καυχάστε, και μπράβο που είμαστε απόγονοι. Αλλά απόγονοι στο Μεσαίωνα που κατοικήσαμε, που απαγιάσαμε, ποιος μας βάστηξε, ποιος μας έστερξε? Το Βυζάντιο. Και όμως μας βγάζουν από το Βυζάντιο και μας λένε, είστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, αρκεστείτε σε αυτό. Και έτσι απεκόπη η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία από την εκπαίδευσή μας. Παλαιότερα βέβαια έβαζαν το μάθημα των θρησκευτικών, που ήταν πολύ καλό. Οι δάσκαλοι ήταν ευσεβείς και πιστοί, οι περισσότεροι τουλάχιστον, και δίδασκαν το Ευαγγέλιο, την εκκλησιαστική ιστορία, τους βίους των Αγίων. Πήγαιναν τα παιδιά στην εκκλησία, ξομολογιόντουσαν και εκείνοι και τα παιδιά, μετελάμβαναν το σώμα και το αίμα του Χριστού, τους έβαζαν σε έναν δρόμο. Τώρα αν υπήρχε και λίγο ζόρι, η παιδεία πάντα έχει ζόρι. Τη παιδεία ερίζει πικρέ, τη δε καρπή γλυκής, λέει ο Μέγας Σοκράτης. Αλλά και εδώ που έχουμε σήμερα δεν είναι ζόρι. Μεγαλύτερο ζόρι. Μπήκαν όλοι οι ανέμοι και οι θύελες του κακού και αντάριασαν τις ψυχές μας,
και δυσκόλεψαν και τα παιδιά μας. Γι' αυτό, όπως είπα και στην αρχή, αν αφήσουμε και μας πάρουν την Εκκλησία και την πατρίδα και την ψυχή μας, αυτά μείναν πια. Τότε τι θα απολογηθούμε στους πεθαμένους μας? Πέδωσαν τα πάντα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, υπερπίστεως και πατρίδος, και κοπίασαν και ίδρωσαν και πρόσφεραν και πείνασαν και δίψασαν και πέθαναν και έχισαν το αίμα τους το τίμιο για την πίστη και την πατρίδα, για τον πλησίον, για την αγάπη, για την αλληλεγγύη, και όχι μόνο για Έλληνες και για ξένους, για τους Εβραίους που μας κυνηγούν σήμερα στην κατοχή. Οι Έλληνες τα έδωσαν όλα, οι καημένοι. Τα έδωσαν όλα, αυτοί είμαστε οι Έλληνες. Γι' αυτό, να ξέρετε, δεν θα μας αφήσει ο Θεός να χαθούμε. Δεν θα μας αφήσει ο Θεός να χαθούμε. Να το ξέρετε, η μεγαλύτερη ελπίδα αυτό. Διότι η καλοσύνη πάντα αμείβεται. Γιατί άλλωστε η άκρα ταπείνωση και η άκρα καλοσύνη είναι ο Χριστός μας. Δεν θα μας αφήσει. Τους Άγγλους τι τους κάναμε, τους φυλάξαμε, τους κάναμε. Και τώρα μας πολεμούν κι αυτοί. Μας πολεμούν κι αυτοί. Μας πολεμούν κι αυτοί. Μας πολεμούν κι αυτοί. Τους Ιταλούς. Όταν τσακωθήκαμε με τους Γερμανούς 43 και κάναν πόλεμο η Γερμανία να δουν τον Ιταλόν, το γνωρίζετε αυτό? Βεβαίως, η μεγαλύτερη το γνωρίζετε. Ποιος τους υποστήριξε τότε? Οι Έλληνες. Πού είναι η τρίτη ορεινή ταξιαρχία που πήγε στο Ρίμινγκ? Είχε ένα ωραίο βιβλίο Μακαριστός Φωστίνης Παντελεήμων για το Ρίμινγκ, για τη μάχη που κάναν εκεί, για όλα πρόσφεραν οι Έλληνες στους εχθρούς των. Στους εχθρούς των. Και τα συλλάμβαναν εχμαλώ τους. Τους σεβόντουσαν, κόβαν την μπουκιά από το στόμα τους και τη δίνανε. Να τη Ορθοδοξία. Γι' αυτό βαστιόμαστε. Θα είχαμε χαθεί από προσώπου της γης αν δεν είμαστε Ορθόδοξοι, αν δεν είμαστε του Χριστού, αν δεν είμαστε της πατρίδος, αν δεν είμαστε της αγάπης, αν δεν είμαστε της δικαιοσύνης και αν δεν είμαστε της ανθρωπιάς και της φιλανθρωπίας με την πρωτογενή και ουσιαστική της έννοια. Πολύ σπουδαία αυτά. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμεθα. Ας ευελπιστούμε. Και αν είμαστε εμείς αδύνατοι και αμαρτωλοί, είναι δυνατός ο Θεός μας. Όπως ο Μακρυγιάννης τον Τερνής στον Δεριγνή, που του είπε εκεί στους Μήλους, πολεμούσαν και αντιμετώπιζαν τον Ιμπραήμ, πολεμούσαν με κάτι οχυρώματα ευτελέστατα, και του λέει ο Δεριγνή, τι θέσεις είναι αυτές, μωρέ, του λέει, πολεμίστες είναι αυτές? Μια κλωτσιά να κάνουν οι αραπάδες, να γκρεμίσουν. Ναι, λέει, είναι αδύνατες οι θέσεις μας, αλλά είναι δυνατός ο Θεός μας. Και αυτός κατάλαβε και δεν κατάλαβε, του είπε το γνωστό τρέμπιεν πολύ καλά. Βέβαια. Και σήμερα, τότε φέραν τους αραπάδες του Ιμπραήμ εδώ, αμέτρητους. Ξέρα τι σκοπό είχαν? Να φωνεύσουν τους Έλληνες, και όσους δεν φωνεύσουν τους εχμαλωτήσουν, να τους πάνε στην Αφρική. Τα γράφει τα βιβλία. Δεν τα διαβάζουμε όμως σήμερα, δεν ξέρουμε ιστορία. Και να φέρουν εδώ να επικίσουν την Ελλάδα με Αφρικανούς. Τότε δεν μπόρεσαν, τώρα το έκαναν. Το έκαναν. Άντε στην Ομόνια να δείτε, όλοι κατάμαυροι. Κατάμαυροι. Είναι κανένας Έλληνας στην Ομόνια? Μπορεί να περάσει στην Ομόνια? Μπορεί να βγει γυναίκα έξω μετά τις 8-9 το βράδυ? Που κινδυνεύουμε. Και όχι μόνο από Αφρικανούς και από Αλβανούς και από Κούρδους και από ό,τι θέλετε. Πάει η πατρίδα μας. Τότε ήταν λιγότεροι βάρβαροι εδώ στην Τουρκοκρατία και περισσότεροι Έλληνες. Τους φέραν λοιπόν τους μαύρους, τους εγκατέστησαν. Πήραν τα μικρομάγαζα, πάνε μικρομεσαίοι. Πάει η μεσαία τάξη. Πάει η Αγελάδα, την οποία αρμέγαμε μέχρι τώρα και ζούσαμε. Το Βυζάντιο έπεσε γιατί κατεστράφει η μεσαία τάξη. Η μεσαία τάξη, προσέξτε αυτό. Η μεσαία τάξη καταστρέφεται τώρα. Τους βάλουν επαχθείς φορολογίες, φορολογικά βιβλία, στον άλλο που δεν βγαίνει ούτε να πληρώσει το ενίκιο, που είναι μικρομεσαίος, που έχει ένα κατάστημα να φάει ψωμάκι, να φάει η οικογένειά του, να φάμε κι εμείς. Γιατί θα πάρει και υπάλληλο, θα πάρει και το ένα, θα πάρει και το άλλο, θα υπάρχει εργασία, θα υπάρχει κίνηση. Και τώρα τι άλλο έκανε? Να βάλουμε, λέει, και μηχανές στα ταξί. Μα κάτσε, αδερφέ μου. Κάτσε, αδερφέ μου. Μηχανές ταμιακές στο ταξί, πού θα σταματάει το ταξί? Λοιπόν, θα σταματάει ο άνθρωπος και από δίσκη κυκλοφορεί. Αν τώρα να σταματήσει, να σου μετρήσει και τα αυτά, να σου πατήσει και τα. Θέλουν να μας γδάρουν. Θα γίνει αυτό που πάει ο Κοσμάς. Θα βάλουν φόρο και στις κότες. Εδώ στα χωρία, στις πόλεις, στα χωρία έχουμε, στις πόλεις έχουμε άλλες κότες βέβαια. Λοιπόν, θα βάλουν φόρο και στις κότες. Και στις κότες. Και στα παράθυρα. Γιατί προετών που γινόταν απογραφή, δεν θυμάστε, ήρθανε όσοι κάναν τα απογραφή σας, πείτε εσείς, είπαν,
πόσα δωμάτια έχετε, πόσα κρεβάτια χωράει το κάθε δωμάτιο, τι σημαίνει αυτό, θα μας επιβάλλει τους ξένους. Όπως κάνει επί Τσαουσέσκου στη Ρουμανία. Και σε άλλες χώρες παραπετάσματος. Μαρξισμό έχουμε τώρα, το βλέπετε, το καταλαβαίνετε. Μερικοί μαρξιστέ παραξηγούνται. Ας μας διαψεύσουν. Βεβαίως. Θα σου πει αύριο πάρε δύο ξένους, αφού έχεις δύο δωμάτια, τρία αδιανά, και τι να μένουμε μαζί. Να μπορείς να κατουρίζεις, να μπορείς να βγάλεις το φορεμά σου. Αν την καλοκαίρι να βγάλεις κανένα φανέλα, να πάρεις αέρα, να σκουπίσεις τον υδρότα σου. Γελάτε. Το θυμάστε, έτσι. Σκόπιμα όλα αυτά. Φτιαχτά όλα, προσέξτε άμα θέλετε. Η πατρίδα κινδυνεύει. Ας ψήσουμε τα χέρια μας στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους Πάντες, στους Αγίους Αποστόλους. Στους Αγίους εκείνους που βγήκαν από αυτόν τον τόπο, στους ήρωες, στους μάρτυρες, στους αποθαμένους μας, στους γονείς μας που έφεραν σε όποιους άλλους αναχώρησαν. Ας παρακαλέσουμε, ας κλάψουμε, και τώρα που είναι και το 40 των Αποστόλων, ας δεηθούμε παραπάνω. Βέβαια, δύσκολα πράγματα. Τουρκοκρατία, οι πατέρες μας, προπάτορές μας, γλίτουσαν από την πίστη που είχαν. Και από την αγάπη και στο Θεό και στην Παναγιά και στους Αγίους. Και κράτησα και την πατρίδα και τη γλώσσα και τις παραδόσεις και τα τραγούδια και τους χορούς. Και τους χορούς. Και δεν κάνανε γάμους με Τούρκους. Απαπαπαπα τέτοιο πράγμα. Σήμερα όλες πήγαμε τους Αφρικανούς και με τον ένα και με τον άλλο. Θα γίνει μετά. Θα βγάλουμε τέρατα σε λίγο. Και ξέρετε αυτές τερατογενέσεις δεν επιβιώνουν. Δεύτερη και τρίτη γενιά εκφυλίζονται. Άι στους γύφτους. Τους λέμε γύφτους. Ο γύφτος δεν παντρεύει ποτέ την κόρη του με μη γύφτο. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Και στην Τουρκοκρατία, αν κάποιος ή κάποια έπαιρνε Τούρκο ή Τουρκάλα, γινόταν γενική διαμαρτυρία, γινόταν μόλογο, το ομολογούσαν παντού, το διαδρούσαν αρνητικά, έβγαινε τραγούδι. Υπάρχουν μερικά τραγούδια τέτοια. Και έτσι κράτησαν τη φυλή των Ελλήνων. Τη φυλή των Ελλήνων. Που λέει τόσο φιλόθρησκοι, τόσο φιλόθεοι και τόσο φιλάνθρωποι. Τέτοιες ψυχούλες είμαστε οι Έλληνες. Το κακό τώρα είναι, πάει και η ώρα, το κακό τώρα είναι ότι οι κυβερνώντες και προφυσέβρισε και κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μας αφήσατε, λέω, στη Βορρά των Αντιχρίστων και εσείς και το ΚΚ και η άλλη αντιπολίτευση και καμαρώνετε, είσαι με τον έβρισα σε κάποιο πανηγύρι. Τα πανηγύρια είστε εδώ και να λέτε μόνο γιατί μπίστηκε για την προσευχή. Δουλειά δεν κάνετε. Δουλειά δεν κάνετε. Ξέχασα τι έλεγα, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ και δυσκολευόμαστε. Πολύ. Όμως είναι δυνατός ο Θεός μας. Δυνατή η Παναγιά και η Αγία μας και αίτητη η Αγία μας Εκκλησία και αθάνατη και αιωνία. Δεν μπορεί ο Κύριος αυτούνων όλων των αντιχρίστων Ελλήνων και μη και των οργάνων τους, γιατί άλλοι πολύ πίσω, να τους θολώσει το νου, να τους χαλάσει τα σχέδια και να πάθουν ότι πάθαναν οι Γερμανοί όταν πολεμούσαν στην Κρήτη, στη μάχη της Κρήτης, και ήθελαν να χτυπήσει τον ναό του Αγίου Μινά με βόμβες και ο ναός εχάνετο από μπροστά τους, από τα όργανά τους, τι έχουν εκεί πέρα που βλέπουν και παρατηρούν, και ο πιλότος ο καημένος τα χάσε. Σου λέει τι συμβαίνει, τι γίνεται, κατεβαίνει και βλέπει η Εκκλησία. Α, εσείς έχετε πει ζωντανή, λέει, εμείς δεν έχουμε. Ο Άγιος Μινάς με εμπόδιζε, μπήκε μέσα και τον φίλησε. Υπάρχουν παντού αγαθοί Ισραηλοί, τους βάνε για αυτούς. Έτσι. Να φωτίσει, θα έλεγα εγώ, ως ιερεύς και τους κυβερνώντας και το λαό μας. Α, θυμήθηκα τι έλεγα. Χάλασε πια τώρα σε μεγάλη μερίδα και ο λαός μας. Παλιά είχαμε κρίση ηγεσίας, είτε στρατιωτικής, είτε πολιτικής, είτε πολιτιακής, κάποτε και εκκλησιαστικής. Τα λέμε όλα. Σήμερα πια έχουμε κατεξοχήν κρίση λαού. Μας έβαλαν και μας έμαθαν οι κυβερνώντες, όλοι οι κυβερνώντες, γιατί εκεί που δεν αντέδρασαν υπεύθυνοι και εμείς που δεν αντιδράσαμε είμαστε υπεύθυνοι, μας έμαθαν να αγαπάμε το χρήμα, την καλοπέραση, την ψευτιά, την απατεωνιά, να ειρωνευόμεθα εκείνον που θέλει να είναι ενάρετος
και να αγαπά την πατρίδα και τον Θεό και τον άνθρωπο, και μας έκαναν αμοραλιστές. Και ακολουθούμε οι περισσότεροι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι ο φόβος. Αν ο λαός μας πάλι μπορέσει, γιατί από τότε που ελευθερώθηκε η Ελλάδα μέχρι σήμερα, ο λαός μας έκανε αντίσταση. Του επέβαλαν άρχοντες μη ορθοδόξους. Ο Όθων δεν ήταν ορθοδόξος. Και στη συνέχεια. Του επέβαλαν τα πάντα. Θέλησαν να το βγάλουν από την ορθοδοξία. Με χίλιους τρόπους. Με όλα τα μέσα. Θεμητά και αθέμητα. Με ψέματα και αλήθειες. Όμως ο λαός έκανε αντίσταση. Τώρα όμως προσκύνησε το μεγαλύτερο μέρος του λαού μας στα σύγχρονα είδωλα, στην απάτη, στην ψευτιά, στη φιλαργυρία, στην ανηθικότητα με την ευρύτερη και στενότερη έννοια και σε κάθε κακό. Και όχι μόνο αυτό, περνάει το μαύρο για άσπρο και το άσπρο για μαύρο. Και το σπουδαιότερο, ακόμη σπουδαιότερο, έρχονται ξένοι Έλληνες μετανάστες που πήγαν εκεί εν δόξη και τιμή, όχι σαν αυτούς που έρχονται εδώ οι περισσότεροι που είναι επικίνδυνοι και κακοποιοί. Και τι, δεν μας αναγνωρίζουν, το ξέρετε αυτό? Δεν μας αναγνωρίζουν. Πώς γίνατε έτσι Έλληνες ρε παιδιά? Γιατί αλλάξατε τόσο? Και όχι μόνο αυτό, πάνε και από εδώ οι στρούκτορες της κυβερνήσεως και των κομμάτων, υπάρχουν και αντίθετα κόμματα και αντίθετα κόμματα, και ξέρετε ποιο εννοώ. Λοιπόν, και τι λένε στην Αμερική ή στην Αυστραλία? Τους διδάσκουν τα νέα ήθη, τον νέο τρόπο υπάρξεως. Άλλαξε η Ελλάδα, το ξέρετε. Πάνε οι εκκλησίες, πάνε οι παπάδες, πάει το Ευαγγέλιο, πάει ο εθνικισμός, δηλαδή πατριωτισμός, πάει η ιστορία, πάει η γλώσσα. Αλλάξαν όλα, το πήρατε χαμπάρι? Έτσι τους λένε. Και εκείνοι τι κάνουν? Τραβάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους. Τραβάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους. Τραβάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους. Και βγήκαν τα πάντα να κρατήσουν τα παιδιά τους ελληνόπουλα και ορθόδοξα. Και τώρα έρχεται η Μητρόπολη της Ελλάς, η μητέρα πατρίδα. Δεν έχει ακόμα η Ελλάς κόμμα μητέρας πατρίδας, Τουρκία το έχει και κάνει δουλειά. Έρχεται η μητέρα πατρίδα και τι κάνει? Τα πολεμάει όλα. Τα διαστρέφει όλα. Αλλά πού θα πάει? Σύννεφο είναι και θα περάσει. Φούγα είναι και θα παρέλθει. Αρρώστια είναι και θα αποχωρήσει. Και θα έρθει ξαστεριά. Πότε θα κάνει ξαστεριά? Θα έρθει ξαστεριά στις ψυχές μας, στη ζωή μας, στην πατρίδα μας. Γιατί η αλήθεια και το ψέμα δεν έχει διάρκεια. Δεν έχει πειθό. Έστω και αν πλανέσει και διαστρέψει. Θα είτε οι Έλληνες, οι αγαθοί Έλληνες και αυτοί που επλανέθησαν από τα σύγχρονα είδωλα, θα επιστρέψουν και επιστρέφουν αρκετοί. Αυτό είναι παρήγορο, το έχω πει κι άλλη φορά και τελειώνω. Θα επιστρέψουν στην αθάνατη εκκλησία μας. Θα γονατίσουν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και στη λυμένη Παναγιά και θα κλαίνε με πείνα δάκρυα και θα ζητάνε συγγνώμη. Και εκεί που έφτυναν θα λατρεύουν. Και εκεί που μισούσαν θα αγκαλιάζουν. Και εκεί που πολεμούσαν θα αποθεώνουν. Γιατί αυτή είναι η πίστη των πατέρων μας. Αυτή είναι η δύναμη της Αναστάσεως. Αυτό είναι το μεγαλείο της Ελληνοορθοδοξίας. Γι' αυτό ας κάνουμε αυτό που λέει ο Άγιος Ρωμανός. Εραστέ της Βασιλείας, άνος χόμεν τας καρδίας. Όπως είχαν και οι Άγιοι Πάντες, και οι οποίοι για της πίστεως κατηγονήσαν το βασιλείας, εργάσαν το δικαιοσύνη, επέτυχαν επαγγελιών και τόσα άλλα μεγάλα και θαυμαστά και κέρδισαν τον παράδεισο. Ο Χριστός μας, ο μεγαλομάρτης του Γολγοθά, η μητέρα του Θεοτόκος Μαρία και μητέρα μας, ο Άγιος Αγιάννης ο Πρόδρομος, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Πάντες, οι Άγγελοι και οι Αρχάγγελοι, τα πνεύματα και οι ψυχές των δικαίων, ας μας προστατεύσουν ακόμη μια φορά και τη φτωχή Ελλαδίτσα μας που είναι στο Σταυρό και στο Σφυρί, και τις ψυχές μας και τα παιδιά μας και τους γείτονές μας και την οικουμένη ολόκληρη, και ας παρακαλέσουν για τους αποθαμένους μας. Οι Άγιοι Πάντες ας είναι πάντα κοντά μας. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα και ολόθερμα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα, τις κυρίες του Ιδρύματος, τον Επίτροπο, τον σταθμό της Εκκλησίας μας, τους ακροατάς αυτούς της Αιγής και της Μακράν και όλους εσάς που με τόση αγάπη και σήμερα και παρά τον καύσωνα και τον κόπο ήρθατε και κάναμε την παράκληση στη Θεομάνα, και το ταπεινό αυτό κήρυγμα για τους Αγίους Πάντας.
οι ευχές των ας μας συνοδεύουν. Όσοι πάτε για διακοπές, καλά να περάσετε και υγεία να έχετε και δύναμη και ξεκούραση και να σας προστατεύει και εσάς και εμάς και όλους ο Θεός. Ας ψάλλουμε τώρα τον ηθικό ύμνο της Εκκλησίας που είχαμε καιρό να τον πούμε και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα τον δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχω σαν το κράτος απροσμάχητον εκ πάντιον με κινδύνων ελευθερώσον ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Και πάλι σε ευχαριστώ η Παναγία και οι Άγιοι Πάντες, βοήθειά μας. Καλή σας νύχτα, καλή αντάμωση την επόμενη φορά. Λίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουσθένη.